Τρεις Έλληνες πρέσβεις επί τιμή, τέος πρέσβεις δηλαδή, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο κύριος Νίκος Κανέλος και ο κύριος Αλέξανδρος Κατράνης, με μια δημόσια παρέμβασή τους σε μια εποχή που ολίγοι το συζητάνε, εκδηλώνουν την αγωνία τους για την παγκόσμια ειρήνη και καταθέτουν σκέψεις και προτάσεις για την Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο. Και λένε πράγματα που με τη λογική αν τα βάλεις δεν θα διαφωνήσεις. Αλλά ζούμε πια στην εποχή του παραλόγου και αυτό και οι ίδιοι το διατυπώνουν εισαγωγικά στην ανοιχτή αυτή δημόσια επιστολή τους, λέγοντας ότι ο παλαιός βεστφαλικός κόσμος υποτίθεται ότι είχε λάβει τα μαθήματά του από την εποχή των άκρων, είχε ξεπεράσει τη σύγκρουση των πολιτισμών και είχε φτάσει αν όχι στο τέλος της ιστορίας, στην παγκοσμιοποίηση των αξιών, των αγορών και του χρήματος, και αντιμετώπιζε με διάθεση τουλάχιστον ειρήνης και συνεργασίας προκλήσεις που θέτουν η οικονομική ανισότητα, οι εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές σε άλλες υπήρους, η κλιματική αλλαγή και η πανδημία. Εν τούτης, όπως σημειώνουν, το συσσωρευμένο εμπριστικό υλικό δεν λείπει, γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας. Νομίζουμε ότι είναι το παρελθόν που πεθαίνει δημιουργώντας ιστορία και όχι το μέλλον που επιστρέφει στην κόλαση της βίας. Στις 24 Φεβρουαρίου εγκαταλείψαμε την ουτοπία της γαλήνιας κανονικότητας για να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο που υπνοβατεί προς μια γενικευμένη σύγκρουση. Είδαμε τη βία με την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία να ξαναγίνεται η μαμή της ιστορίας στην Ευρώπη και η φωτιά και το ατσάλι να καλούνται και πάλι να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί με το λόγο. Ανθρώπινες ζωές χάνονται, υποδομές καταστρέφονται, η παραγωγική διαδικασία σταματά, οι συνέπειες είναι αδύνατον να υπολογιστούν. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ που σας ακούω κύριε Πρέσβη, θέλω να σημειώσω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος και ας με διορθώσουν, είναι η πρώτη επίσημη δημόσια αναφορά τριών πεπειραμένων διπλωματών που κάνει αναφορά στην ανάγκη να ξαναπιάσουμε το νήμα της ειρήνης αρχικώς. Ακριβώς. Είναι το πρώτο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μετά την επίθεση της εισβολή. Και ο λόγος που το κάναμε ήταν ότι ανησυχήσαμε πάρα πολύ, διότι αυτό που βλέπαμε ήταν η Δύση να βρίζει τη Ρωσία, η Ρωσία να βρίζει την Δύση, όλοι να αλληλοκατηγορούνται και κανείς να μην βγαίνει με μία πρόταση πώς να τα βρούνε, πώς να τα βρούμε για να επιληθεί η ιστορία ειρηνικά. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε. Δηλαδή γινόταν ένας ανταγωνισμός ποιος θα χτυπήσει περισσότερο τη Ρωσία. Είτε με τις κυρώσεις, είτε με την απαγόρευση των εκπομπών της Ρωσίας στην Ευρώπη και με όλα αυτά τα μέτρα. Δεν βλέπαμε πουθενά φως. Και σκεφτήκαμε να βάλουμε, αφού το σκεφτήκαμε και το συζητήσαμε πάρα πολύ, κάναμε αυτές τις προτάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία βάση για να γίνουν οι συζητήσεις και τις χωρίσαμε. Κάναμε δύο επίπεδα. Θα είναι μία συζήτηση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και η άλλη είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται ήδη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με σκοπό κάτι να γίνει. Και χρειάζεται κάποια μεγάλη προσπάθεια από τη Δύση να κάνει κάτι. Δηλαδή είναι φοβερό να ακούμε τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να εξτομίζει τέτοιες ύβρις βαρύς. Δηλαδή ούτε στην εποχή του ψυχρού πολέμου έγινε τέτοια ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Από την άλλη σπέβδω να πω εγώ, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ότι δεν χαρίζεστε ούτε στον Πούτιν και στη Ρωσία. Λέτε ευθέως ότι αυτό είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι μια ομοίη εισβολή που δημιουργεί καταστροφή σε ανθρώπους, υποδομές, παραγωγική διαδικασία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, υπό το πνεύμα αυτό, πόσο εφικτό είναι, ας πιάσω το πρώτο πεδίο, έχετε πράγματι δύο επίπεδα, το ένα είναι λέτε πώς μπορούν να διαπραγματευτούν ΝΑΤΟ, Ρωσία και το άλλο Ουκρανία-Ρωσία. Πιάνω το επίπεδο Ουκρανία-Ρωσία.
είναι εφικτό όταν ο μεν επιτιθέμενος ισοπεδώνει, ο αμυνόμενος κάνει ό,τι μπορεί για να υπερασπιστεί αυτό που αισθάνεται ότι πρέπει να υπερασπιστεί, πώς θα γυρίσει για παράδειγμα πίσω ο Πούτιν με ένα καθεστώς που θυμίζει Μίνσκ 2, του φτάνει πια εδώ που έχει φτάσει με τέτοια σπατάλη πόρων και απώλειες? Αυτό θα πει στη Ρωσία, ότι μπήκα για την εφαρμογή στο δικό του κοινό της συμφωνίας Μίνσκ 2? Είναι εύκολο να το πει αυτό πια? Όχι, αλλά αυτό που μπορεί να πει είναι ότι, και πάω αμέσως στις διαπραγματεύσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, αυτό που μπορεί να πει είναι ότι σταμάτησε η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Και αυτό ήδη είναι ένα μεγάλο κέρδος για αυτόν, και αυτό ήθελε από την αρχή. Δηλαδή τον Δεκέμβριο είχε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις η Μόσχα για διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤΟ και για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έλεγε διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων απαγόρευση των πυρηνικών, για τον περιορισμό των χρήσης των πυράβλων μικρού και μεσαίων πυρηνικούς και ούτω καθεξής, και επίσης έλεγε να σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ. Και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ το απέρριψαν, δηλαδή ούτε καν, δηλαδή έχω την εντύπωση ούτε μπήκαν στο κόπο να διαβάσουν τις προτάσεις. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις θα μπορούσαν να είχαν αποτελέσει ένα βήμα για συζητήσεις μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, που όσο κρατούσαν αυτές οι συζητήσεις θα είχε αποτρέψει την εισβολή. Και αυτό ήταν το, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο λάθος της Δύσης, που απέρριψε χωρίς καν να κάτσουν και να το συζητήσουν επισήμως, δηλαδή. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εκεί που φτάσαμε, είναι εφικτή μια συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας με αυτά τα δεδομένα? Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ, θα σου το πω κύριε Πρέσβη, γιατί ξέρετε πολύ καλά από διαπραγματεύσεις διπλωματικές σε κρίσιμες καταστάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή έναν Ουκρανό, οποιοδήποτε πολιτικό ηγέτη, που θα δεχτεί τον ακροτηριασμό της χώρας του. Και μάλιστα με μια εικόνα στο πεδίο του πολέμου που για την ώρα, πόσα ξέρουμε, δεν της βγαίνει της Ρωσίας έτσι όπως το σχεδίαζε. Ξέρουμε πώς το σχεδίαζε. Δεν το ξέρουμε πώς το σχεδίαζε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το σχεδίαζε, μπορεί να κάνω λάθος, όπως πάει. Δεν βιάστηκε. Προσωπικά πιστεύω ότι εάν ήθελε να καταλάβει την Ουκρανία θα την είχε καταλάβει. Το πηγαίνει σιγά σιγά, μην και τυχόν βγει η Δύση και συμφωνήσει να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση. Όσο περνάνε οι μέρες και δεν γίνεται τίποτα, θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Και όταν λέω θα χειροτερεύσει η κατάσταση, θα κινδυνεύσουμε να πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα, οπότε τέρμα η ανθρωπότης. Α, δεν το αφήνετε απ' έξω αυτό το ενδεχόμενο? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και το τονίζουμε και εμείς στην δημόσια παρέμβασή μας αυτό το πράγμα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία... Εδώ που έχουμε φτάσει, καλή συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέτε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων ταυτότητας, πολιτισμού, ανοικοδόμησης, λειτουργίας προσφυγικών διαδρόμων, το εδαφικό. Ναι. Όταν λέτε το εδαφικό, εσείς λέτε αποχώρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων όλων από την Ουκρανία. Ναι. Λοιπόν, φεύγουν, πρώτα απ' όλα αυτονόητο είναι, για να γίνουν αυτές οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις, πρέπει να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, εάν οι Ρώσοι πούνε εντάξει, δεν πολεμάμε, σταματάμε, και αρχίσουν τις συζητήσεις, οι οποίες δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Εμείς δεν λέμε πώς θα λυθεί το θέμα. Θέτουμε ορισμένες βάσεις για να γίνουν συζητήσεις. Από εκεί και πέρα είναι στους διαπραγματευτές να αποφασίσουν πώς θα το χειριστούν. Μπορεί να πετύχει και μπορεί να μην πετύχει, αλλά η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Ποιος θα εγγυηθεί την εφαρμογή της όποιας συμφωνίας ανακοχής κατά Το λέμε αυτό, είναι τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ, τα οποία δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η Σουηδία, παραδείγματος χάριν, η Φινλανδία,
και γιατί όχι και το Καζακστάν, που είναι και αυτό μέρος του ΟΑΣΕ. Άρα λέτε μια στρατιωτική έτσι υφής παρατήρηση από χώρες που δεν παίρνουν μέρος στην σύγκρουση, στην κρίση, έμεσα ή άμεσα. Όχι, που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Α, που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Ναι, ναι. Ερώτηση εδώ ακροατή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα επί του πραγματικού πεδίου, πιστεύει ο έμπειρος διπλωμάτης ότι οι κινήσεις μεσολάβησης αλλά Τουρκία έχουν πρόσφορο έδαφος? Μέχρι στιγμής δεν έχουν ευλάψει. Είναι μια κίνηση που κάνει η Τουρκία και η οποία αντικειμενικά τώρα διευκολύνει την κατάσταση λιγάκι. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Όχι, εγώ ρωτώ διπλωματικά πώς το κρίνετε. Ναι, είναι μια σωστή κίνηση της Τουρκίας προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα αν πετύχει ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η μόνη η οποία κάνει κάτι για να μεσολαβήσει και να υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία θα σώσουν την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα πώς θα θελήσει ήδη να το εξαργυρώσει μετά, λέτε για το τι γίνεται τώρα. Τώρα, ναι. Ο φίλος ο Κώστας ρωτάει, από τη γνώση που έχει ο κύριος Χρυσανθόπουλος, αισθάνεται ότι τα κανάλια επικοινωνίας έχουν κλείσει πλήρως μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών ή υπάρχουν κάποιοι διαβλοί? Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ελαττωθεί, δηλαδή δεν υπάρχουν ελάχιστα. Με την Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα, κυρίως με τη Γερμανία. Κυρίως με τη Γερμανία. Ναι. Και ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στο κύριο Πρέσβη. Επιτέλους μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. Θέλω να τον ρωτήσω. Βλέπει ότι μπαίνουμε σε ένα μόνιμο κυκαιώνα πια η ανθρωπότητα? Ελπίζω όχι, διότι δεν θα είναι μόνιμο. Διότι έτσι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι πολύ πιθανό να ανατιναχθούμε όλοι στον αέρα. Οπότε, δηλαδή, και θα γλιτώσει ο πλανήτης από την ανθρωπότητα, κατά έναν τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας, καλά, κύριε καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.